Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύματί σου. Εκ του κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο έρχεται ο Ιησούς εις πόλην της Σαμαρίας, λεγωμένη Σιχάρ. Πλησίον του χωρίου έδωκεν Ιακώβ Ιωσήφ, το γιο αυτού. Ιδέ και πηγή του Ιακώβ, ο ουν Ιησούς και κοπιακός εκ της οδηπορίας, εκαθέζεται ούτως επί τη πηγή. Ώρα είναι ως η έκτη, έρχεται γενιά εκ της Σαμαρίας, αντλήσε είδωρ. Λέγε αυτοί ο Ιησούς, δώσ' μη πειν. Οι γάρ μαθητέ αυτού απελήθησαν εις την πόλη να τροφάς αγοράσωσιν. Λέγιον αυτό η γενή Σαμαρίτης, πως σοι Ιουδαίωσον, παρέ μου ποιήνε της, ούσι γυναικός Σαμαρίτιδος, ουγάρ συγχρόντε Ιουδαίοι Σαμαρίτες. Απεκριθήσους και είπεν αυτοί, η είδη στην δωρεάν του Θεού και δίσε στην ολέγονση, δώσ' μη ποιήν, σοι αν ήτησας αυτόν και έδωκεν αν σοι είδωρ ζών. Λέγε αυτό η γενή, Κύριε, ούτε άνθλημα έχεις και το φρέαρ εστί βαθύ, πόθενουν έχεις το είδωρ το ζών. Μη σοι μη ζωνή του πατρός ημών Ιακώβ, ως έδωκεν ημί το φρέαρ και αυτός εξ αυτού έπιε, και η ιή αυτού και τα θρέματα αυτού. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν αυτοί, πάσο πίνουν εκ του ύδατος τούτου διψίσι πάλιν, ως δάνον πει εκ του ύδατος σου εγώ δώσω αυτό, ουμή διψίσι στον αιώνα, αλλά το είδωρ ο δώσω αυτό, γεννήσεται εν αυτό πηγή ύδατος αλωμένου, η ζωή αιώνιον. Λέγει προς αυτόν η γενή, Κύριε, δώσ' μη τούτο το ειδόρ, ή να μη διψώ, μη δε έρχομεν θα δε αντλήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, είπα γε φώνησον τον άνδρα σου, και έλθε εν θα δε. Απεκρίθη η γενή και είπεν, ουκ έχω άνδρα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, καλώς είπας ότι άνδρα ουκ έχω, πέντε γαρ άνδρας έσχες, και νύνον έχεις ουκ έστης γονήρ, τούτο αληθές ηρικάς. Λέγει αυτό η γενή, Κύριε, θεωρώ ότι προφήτης εσύ. Οι πατέρες ημών εν το όρι τούτο προσεκίνησαν, και εμείς λέγεται ότι εν Ιεροσολύμης εστίν ο τόπος, όπου δι προσκυνήν. Λέγει αυτή ο Ιησούς, γίνε πίστευσόν μοι ότι έρχεται ώρα, ότε ούτε εν το όρι τούτο, ούτε εν Ιεροσολύμης προσκυνήσετε το Πάτρι. Εμείς προσκυνείτε ο ουκ είδατε, εμείς προσκυνούμεν ο είδαμεν, ότι η σωτηρία εκ των Ιουδαίων εστίν. Αλλά έρχεται ώρα και νυν εστίν, ότε η αληθινή προσκυνείτε, προσκυνήσει το Πάτρι εμπνεύματι και αληθεία. Και ο Πατήρ τι ούτως ζητεί το προσκυνούντας Αυτόν. Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εμπνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Λέγει αυτό η γενή, είδα ότι η Μεσσίας έρχεται, ο λεγόμενος Χριστός. Όταν έρθει εκείνος, αναγγελεί ημίν άπαντα. Λέγει αυτή ο Ιησούς, εγώ είμαι ο λαλόντσι. Και επί τούτο ήλθον οι μαθητές αυτού και θαύμασαν ότι μεταγυναικός ελάλη. Ουδείς μεν τι είπεν, τι ζητείς ή τι λαλείς μεταυτής. Αφήκενουν την ιδρίαν αυτή η γενή και απήλθεν εις την πόλη και λέγει της ανθρώπης. Δε φταίδεται άνθρωπον, ως είπε μη πάντα όσα επίησα, μη τι ούτως εστίνω ο Χριστός. Εξήθανουν εκ της πόλεως και ήρχοντο προς Αυτόν, ενδέτω μεταξύ
ιερώτων αυτών οι μαθητές αυτού, λέγοντες «Ραβή, φάγε». Ο δε είπεν αυτής «Εγώ βρόσιν έχω φαγήν, είναι μη σου κείδατε». Έλεγουν οι μαθητές προς αλλήνους «Μη της είναι και αυτό φαγήν». Λέγει αυτής ο Ιησούς «Εμών βρώμα εστίνει να ποιώ το θέλημα του πέμψαντος με και τελειώσω αυτού το έργο». Ούχι εμείς λέγεται ότι έτη τετράμινον εστί και ο θερισμός έρχεται. Ιδού λέγω ημίν επάρατη τους οφθαλμούς ημών και θεάσαστε δας χώρας ότι λευκέ εισή προς θερισμόν. Ήδη και ο θερίζων μισθόν λαμβάνει και συνάγει καρπών η ζωήν αιώνιον. Ινά και ο Σπύρον, ο μου χέρι και ο θερίζων. Εν γαρτούτο ο λόγος εστίν ο αληθινός, ότι άλλος εστίν ο Σπύρον και άλλος ο θερίζων. Εγώ απέστειλα ημάς θερίζειν, ο ούχημις και κοπιάκατε, άλλοι και κοπιάκασι, και εμείς εις τον κόλπον αυτών. Ισελήθατε. Εκ δε της πόλεως εκείνης πολλοί των Σαμαριτών επίστευσαν εις αυτόν για τον λόγον της γυναικός μαρτυρούσης ότι είπε μη πάντα όσα επίησα. Όσον ήλθον προς αυτόν οι Σαμαρείτε ηρώτων αυτόν μείνε παρά αυτής και έμειναν εκεί δύο ημέρας και πολλό πλοίους επίστευσαν για τον λόγον αυτού. Τι τε γυναικοί έλεγον ότι ουκέτη δια της συλλαλιάν πιστεύομεν, αυτή γαρακικόμεν και είδαμεν ότι ούτως εστίν αληθώς ο σωτήρ του κόσμου ο Χριστός. Δόξασαι Κύριε, δόξασαι. Έρχεται ώρα και νυν εστίν ότι η αληθινή προσκυνητέ προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Και γάρο Πατήρ, τι ούτως ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν. Μεταφράζουμε, λέγει ο μακαριστός ερμηνευτής της Αγίας Γραφής Νικόλαος Σωτηρόπουλος, αλλά έρχεται ώρα και ήδη ήλθεν, οπότε οι αληθινοί λάτρεις θα λατρεύουν τον Πατέρα πνευματικά και αληθινά. Άλλωστε ο Πατήρ έτσι θέλει να είναι οι λάτρες του. Στο προηγούμενο στίχο, τον 22, στην περίφημη αυτή συνομιλία που κάνει με την γυναίκα την Σαμαρίτιδα, η οποία ζούσε αμαρτωλά, αλλά μετανόησε στη συνέχεια και έγινε μεγαλομάρτης και εις Απόστολος, η Αγία Φωτεινή. Στον προηγούμενο λοιπόν στίχο, ο Κύριος Ιησούς έκανε σύγκριση της Ιουδαϊκής λατρείας προς την Σαμαριτική λατρεία και εξήρε τη λατρεία του έθνους του ως ανώτερη της λατρείας των Σαμαριτών. Επειδή οι Σαμαρίτες είχαν μεγάλη θρησκευτική άγνοια, ενώ οι Ιουδαίοι είχαν σπουδαία θρησκευτική γνώση. Γι' αυτό Ιησούς είπε στη Σαμαρίτιδα «Εσείς, οι Σαμαρίτε δηλαδή, λατρεύετε αυτό που δεν γνωρίζετε. Έχετε άγνοια, δηλαδή πνευματική. Εμείς οι Ιουδαίοι λατρεύουμε αυτό που γνωρίζουμε. Γι' αυτό η σωτηρία προέρχεται από τους Ιουδαίους, ανώτερη από τη Σαμαριτική Ιουδαϊκή λατρεία», λέγει λοιπόν ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος. «Αλλά έρχεται ώρα», λέγει στο στίχο 23 ο Ιησούς, «να εγκαθιδρυθεί νέου είδους λατρεία, η χριστιανική δηλαδή λατρεία, πολύ ανώτερη της Ιουδαϊκής λατρείας. Έρχεται ώρα και νυν εστίν». Έρχεται ώρα και αυτή η ώρα είναι τώρα. Ήδη ήρθε, διότι ήρθε και βρίσκεται στη γη ο Μεσσίας, ο οποίος κηρύττει τη νέα αυτή λατρεία. Κατά τη νέα εποχή, την εποχή του Μεσσίου δηλαδή, θα υπάρχουν οι αληθινοί προσκυνητές, οι οποίοι προσκυνήσουσι το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία. Η φράση «η αληθινή» αντιστοιχεί στη φράση
εν αληθεία. Κατά τη νέα εποχή τη χριστιανική, όσοι θα είναι αληθινοί προσκυνητές, αληθινοί λάτρες, θα λατρεύουν τον Πατέρα εν αληθεία, αληθινά. Υπονοείται ότι θα υπάρχουν και οι ψευδείς προσκυνητές, οι ψευδείς λάτρες, οι οποίοι θα λατρεύουν τον Πατέρα κατά τρόπο που δεν συνιστά ευάρεστη λατρεία, όπως πραγματικώς υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι ψευδώς και ματέως λατρεύουν τον Θεό, αφού η καρδιά τους είναι ψυχρή και αποξενωμένη από τον Θεό. Πώς εννοείται ότι οι αληθινοί λάτρες λατρεύουν τον Πατέρα εν αληθεία? Τι σημαίνει η φράση εν αληθεία, δημοδός θα λέγαμε αληθινά? Τι σημαίνει λοιπόν η φράση αληθινά, εν αληθεία? Πρέπει να έρχεται ο καιρός που θα λατρεύουν τον Πατέρα. Αυτή η φράση συνδέεται ενιολογικά με την ευθύς προηγούμενη φράση εμπνεύματι. Εμπνεύματι και αληθεία. Όταν ο άνθρωπος λατρεύει εμπνεύματι, τότε λατρεύει εν αληθεία, αληθινά. Όταν δεν λατρεύει εμπνεύματι, τότε λατρεύει ψευδώς, ψεύτικα. Στην πρώτη καθολική επιστολή του Αγίου του Θεολόγου, στο τρίτο κεφάλαιο, 18ο στίχος, ο Απόστολος Ιωάννης προτρέπει: «Τεκνία μου, μη αγαπώμεν λόγο, μη δε τη γλώσσα, αλλά εν έργο και αληθεία». Εδώ η φράση «εν αληθεία» αντιστοιχεί στη φράση «εν έργο». Όταν ο άνθρωπος αγαπά εν έργο, τότε αγαπά εν αληθεία. Με άλλες λέξεις, όταν αγαπά έμπρακτα, τότε αγαπά αληθώς, αληθινά. Όταν δεν αγαπά έμπρακτα, αλλά απλώς με λόγια και με τη γλώσσα, τότε αγαπά ψευδώς, ψεύτικα. Δηλαδή, όταν κανείς δεν εφαρμόζει τις εντολές του Θεού πάνω στα πράγματα, πάνω στη ζωή του, αυτός δεν αγαπάει εν λόγω και αληθεία. Και η φράση αυτή εδώ του Κυρίου Ιησού «εν πνεύματι και αληθεία» είναι ανάλογη της φράσης του Αποστόλου «εν έργο και αληθεία». Αλλά τι εννοεί ο Ιησούς λέγοντας στη Σαμαρίτιδα ότι οι αληθινοί λάτρες θα λατρεύουν εν πνεύματι? Με τη φράση «εν πνεύματι» ο Ιησούς Κύριος μας αναφέρεται στον τρόπο της χριστιανικής λατρείας, λέει ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος. Στο στίχο 21 αναφέρθηκε στον τόπο της λατρείας. Είπε ότι ούτε το όρος Γαριζίν, ούτε το Ιεροσόλυμα θα είναι αποκλειστικός τόπος της λατρείας του Θεού. Κατά την νέα εποχή τη χριστιανική, κάθε τόπος δύναται να έχει θυσιαστήριο και ναό και να είναι κέντρο λατρείας του Θεού. Από τον τόπο ο Χριστός έρχεται τώρα στον τρόπο της λατρείας. Κατά την νέα εποχή που αρχίζει με την παρουσία του στον κόσμο, οι αληθινοί λάτρες θα λατρεύουν τον Πατέρα με πνευματικό τρόπο. Στη φράση «εν πνεύματι» η λέξη «πνεύμα» σημαίνει το ανθρώπινο πνεύμα, το άειλο, αόρατο και ανώτερο συστατικό του ανθρώπου. Με άλλη λέξη, την ψυχή και μάλιστα τις ανώτερες δυνάμεις της ψυχής. Το πνευματικό τόπο όπου ο άνθρωπος επικοινωνεί με τον Θεό. Το πνεύμα του ανθρώπου γίνεται θυσιαστήριο όπου προσφέρονται πνευματικές θυσίες και λατρεύεται μυστικός και αοράτος ο Θεός. Αλλά γεννάται το ερώτημα, γιατί ως λατρεία εν πνεύματι χαρακτηρίζεται η λατρεία της νέας εποχής, της χριστιανικής? Κατά την παλαιά εποχή δεν υπήρχε λατρεία εν πνεύματι? Οι προφήτες και γενικότερα οι Άγιοι της Παλαιάς Διαθήκης δεν λάτρευαν τον Θεό εν πνεύματι? Ο Δαβίδ, παραδείγματος χάρη, που έψαλε τα ωραιότερα και τρυφερότερα τραγούδια στο Θεό, δεν άτρευε το Θεό με το πνεύμα του
και την καρδιά του. Ασφαλώς και κατά την εποχή της Παλαιάς Διαθήκης υπήρχαν λάτρες που λάτρευαν τον Θεό με το πνεύμα τους και την καρδιά τους και γι' αυτό ευαρέστησαν στον Κύριο. Αλλά ο Ιησούς λέγει ότι κατά την νέα εποχή οι αληθινοί λάτρες θα λατρεύουν εμπνεύματι, διότι κατά την παλαιά εποχή το βάρος της λατρείας έπιπτε στο τελετουργικό μέρος, το οποίο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως υλικό και σωματικό, αφού κατά αυτό, όπως λέει ο Απόστολος στην προς Εβραίους επιστολή, στο ένατο κεφάλαιο, δώρατι και θυσία προσφέρονται, μη δυνάμενε κατά συνείδηση τελειώσε τον λατρεύοντα. Μόνον επιβρώμαση και πόμαση και διαφόρης βαπτισμής και δικαιώμαση σαρκός μέχρι καιρού διορθώσεως επικείμενα. Προσφέρονται λοιπόν δώρα και θυσίες, οι οποίες όμως δεν μπορούν να τελειοποιήσουν κατά τη συνείδησή του αυτόν που λατρεύει έτσι. Μόνο η λατρεία αυτή αφορά βρώματα και πόματα, φαγητά και ποτά και διάφορους βαπτισμούς, δηλαδή βαπτίσεις μέσα στο νερό και καθαρμούς και δικαιώματα σάρκας, τα οποία θα υπάρχουν μέχρι τον καιρό τον κατάλληλο που όλα αυτά θα διορθωθούν. Ο Μωσαϊκός νόμος ως τελετουργικό μέρος της λατρείας επέβαλε να προσφέρονται μέχρι να έρθει ο καιρός της μεταρρυθμίσεως υλικά δώρα και υλικές θυσίες που δεν μπορούν να καθαρίσουν και να κάνουν τέλειο το λάτρι του Θεού ως προς τη συνείδησή του, αλλά είχαν σχέση μόνο με φαγητά και ποτά και διάφορους καθαρισμούς και ικανοποίησης του σώματος, αφού με τέτοια πράγματα κατά το Εβραίους 1 κεφάλαιο 13 στίχο οι μολυσμένοι αγιάζονταν προς την τυσαρκώς καθαρότητα ως προς την καθαρότητα του σώματος. Δεν έφταναν όμως την πλήρη καθαρότητα την ψυχοσωματική. Κατά τη νέα εποχή, την εποχή της Καινής Διαθήκης, η λατρεία μεταρρυθμίστηκε και το τελετουργικό μέρος του Μωσαϊκού νόμου δεν ισχύει πλέον. Στο χριστιανισμό ισχύει η μυστική θυσία του Χριστού, το μυστήριο της Θείας Κοινωνίας και Ευχαριστίας. Επίσης ισχύουν τα έργα της αγάπης, που είναι θυσίες στις οποίες ευαρεστήκε ο Θεός. Η χριστιανική λατρεία, σε αντίθεση προς την Ιουδαϊκή, εξαίρεται ως λατρεία εν πνεύματι, γιατί το αίμα του Θεανθρώπου καθαρίζει τη συνείδησή μας από τα νεκρά έργα, ώστε να μπορούμε να λατρεύουμε τον ζώντα και αληθινό Θεό. Με ακάθαρτη και ένοχη συνείδηση δεν μπορεί ο άνθρωπος να λατρεύει όπως πρέπει το Θεό. Πρέπει πρώτα η συνείδηση να καθαριστεί και να απαλλαγεί από την ενοχή για να λατρεύσει έπειτα θεαρέστως τον Θεό. Η δεκάθαρση και απαλλαγή από την ενοχή επιτυγχάνεται με το αίμα του Χριστού. «Η γάρ το αίμα ταύρων και τράγων», λέει πάλι στην προς Εβραίους ο Απόστολος στο ένατο κεφάλαιο, «η γάρ το αίμα των ταύρων και τράγων και σποδός δαμάλεως ραντίζωσα τους και κινωμένους αγιάζει προς την τυσαρκώς καθαρότητα, πόσο μάλλον το αίμα του Χριστού ως διαπνεύματος αιωνίου εαυτόν προσύνεγεν άμωμον το Θεό, καθαρεί τη συνείδηση ημών από νεκρών έργων εις το λατρεύειν Θεό ζώντι». Αν θυσίες ζώων δηλαδή καθάριζαν το σώμα, πόσο μάλλον η θυσία του Χριστού καθαρίζει τη συνείδηση, ώστε να μπορεί ο άνθρωπος να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Η θυσία του Χριστού έχει ασυγκρίτως μεγαλύτερη δύναμη από τις θυσίες των ζώων και ενεργεί εσωτερική ή πνευματική κάθαρση του ανθρώπου, διότι είναι θυσία λογικού
εκουσίου, αμόμου και θείου θύματος, αφού η ανθρώπινη φύση του Χριστού είναι ενωμένη με το αιώνιο πνεύμα, τη θεότητα δηλαδή. Η θυσία του Χριστού έχει άπειρη δύναμη, διότι δεν είναι θυσία απλώς ανθρώπου, αλλά θεανθρώπου. Η χριστιανική λατρεία είναι λατρεία εν πνεύματι, διότι το πνεύμα του ανθρώπου, αφού καθαρίζεται με τη θυσία του Χριστού, προσεύχεται και λατρεύει το Θεό με την έμπνευση και τη θερμότητα του Αγίου Πνεύματος. Προτού θυσιαστεί και δοξαστεί ο Ιησούς, δεν είχε δοθεί το Άγιο Πνεύμα. Όταν θυσιάστηκε και δοξάστηκε ο Ιησούς, δόθηκε το Άγιο Πνεύμα. Και εκτός άλλων ενεργειών, κάνει και αυτή την ενέργεια, να εμπνέει και να θερμαίνει το πνεύμα του πιστού, για να προσεύχεται και να λατρεύει το Θεό όντως πνευματικός. Έχει λοιπόν και αυτή την έννοια η φράση «εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν». Με το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε στην Καινή Διαθήκη, μπορούμε πλέον να εμπνεόμαστε, μπορούμε πλέον να ενεργούμε και από αυτό να εμπνεόμαστε και να θερμενόμαστε, να θερμαίνεται το πνεύμα μας για να προσεύχεται και να λατρεύει τον Θεό όντως πνευματικός, με όλη μας την ψυχή και την καρδία και τη δύναμη και την ισχύ και τη διάνοια. Ο Παύλος, ο Απόστολος, λέγει για τη λατρεία προς τον Θεό, τη λατρεία τη δική του προς τον Θεό. «Ο δοκτική, τον οποίο δηλαδή λατρεύω εν το πνεύματί μου, εν το Ευαγγελίο». Ο Απόστολος λάτρευε τον Θεό δια του πνεύματός του, αφοσιώντας το πνεύμα του στο έργο του Ευαγγελίου, και έτσι ενεργούσε θεάριστα. Καθόθωνε δε να αφοσιώνει το πνεύμα του στο έργο του Ευαγγελίου και έτσι να λατρεύει τον Θεό, διότι το πνεύμα του ενισχυόταν από το πνεύμα με κεφαλαίο του Θεού. Και εμείς λοιπόν, ενισχυόμενοι από το Άγιο Πνεύμα, θα μπορέσουμε να λατρέψουμε αληθικά, αληθινά εν πνεύματι τον Κύριό μας. Σχετικώς προς την προσευχή, ο ίδιος Απόστολος, ο Απόστολος Παύλος, γράφει προς τους χριστιανούς: «Προσευχόμενοι εν παντή καιρό εν πνεύματι», με κεφαλαίο το πει. Δηλαδή να προσεύχεστε σε κάθε καιρό, σε κάθε περίσταση, με κάθε ευκαιρία, εν πνεύματι Αγίου, έχοντας ενεργό μέσα σας το Πνεύμα του Άγιου. Και ο Απόστολος Ιούδας γράφει: «Εν πνεύματι Αγίου προσευχόμενοι», να προσευχόμαστε με το Άγιο Πνεύμα. Η προσευχή των χριστιανών γίνεται με την έμπνευση και τη ζέση του Αγίου Πνεύματος. Το Πνεύμα, λέγει ο Απόστολος Παύλος, συναντιλαμβάνεται τις ασθενείες ημών, δηλαδή μας βοηθεί στις αδυναμίες μας. Το γάρ τι προσεύξαστε, καθόδι ουκ είδαμεν. Το τι θα πρέπει να προσευχηθούμε, καθώς πρέπει, όπως πρέπει, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά αυτό το πνεύμα, με κεφαλαίο πει, το Άγιο Πνεύμα δηλαδή, υπέρεν τη χάνει υπέρ ημών στεναγμής αλαλήτης. Δηλαδή, εν τη χάνει, παρακαλεί με το παραπάνω για χάρη μας, με αλάλητους στεναγμούς. Ο δε ερευνών τας καρδίας είδε τι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεόν εν τη χάνει υπέρ Αγίων. Δηλαδή, ο Θεός που ερευνά τις καρδιές των ανθρώπων γνωρίζει ποιο είναι το φρόνημά μας, αν έχουμε το φρόνημα του Αγίου Πνεύματος, το οποίο εντυχάνει, παρακαλεί για χάρη των Αγίων, για χάρη των ανθρώπων που έχουν ξεχωριστεί από τον κόσμο και την αμαρτία και ζουν με το Θεό και για το Θεό. Έχουμε αδυναμίες. Δεν γνωρίζουμε πώς να προσευχόμεθα.
Αλλά το Πνεύμα, με κεφαλαίο, το Άγιο Πνεύμα, μας βοηθεί. Ενεργεί στις καρδιές μας και προκαλεί θερμές δεήσεις με αλάλητους στεναγμούς. Ότι δε εστέ ιή, λέγει επίσης ο Απόστολος, εξαπέστειλεν ο Θεός το Πνεύμα του Υιού αυτού εις τας καρδίας ημών κράζουν Αββά ο Πατήρ. Διότι είμεθα παιδιά του Θεού, γι' αυτό ο Θεός απέστειλε το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας. Και το Πνεύμα μας κάνει να αισθανόμεθα τον Θεό ως Πατέρα μας και να κράζουμε προς Αυτόν Αββά Πατέρα. Κατά το Ρωμαίους 12ο κεφάλαιο 1ο στίχος, και η θυσία των σωμάτων των πιστών είναι λογική λατρεία, διότι είναι θυσία λογικών όντων, όχι ζώων, και γίνεται με την υπαγόρευση της λογικής και την θέληση του Πνεύματος. Οι αληθινοί λοιπόν λάτρες της χριστιανικής εποχής λατρεύουν εμπνεύματι και αληθεία, πνευματικά και αληθινά, διότι το τελετουργικό μέρος του Μωσαϊκού νόμου, χαρακτήρως υλικού και σωματικού, καταργήθηκε και τη θέση του κατέλαβε πνευματική λατρεία. Το δε πνεύμα του ανθρώπου καθαρίζεται με το αίμα του Θεανθρώπου και ενισχύεται από το Πνεύμα του Άγιου, το Πνεύμα του Θεού, για να δύναται έτσι να λατρεύει ευαρέστως τον Θεό. Η φράση «και γάρο πατήρ τι ούτους ζητεί τους προσκυνούντας αυτόν» μαζί με το προηγούμενο τμήμα του στίχου 23 σημαίνει ότι οι αληθινοί λάτρες λατρεύουν πνευματικά και αληθινά, διότι και ο ουράνιος πατέρας έτσι θέλει να τον λατρεύουν οι πιστοί. Εμπνεύματι δηλαδή και αληθεία. Ό,τι θέλει ο Θεός, αυτό είναι το σωστό και το αληθινό. Ο ουράνιος πατέρας δεν θέλει τυπολατρεία, αλλά αληθινή λατρεία που γίνεται δια του Πνεύματος, δια της συμμετοχής του εσωτερικού ανθρώπου, δια της ανυψώσεως προς τον ουράνιο πατέρα του νου και της καρδιάς, για τις πλήρους παραδόσεως και αφοσιώσεως σε Αυτόν. Πρέπει να γίνουμε, αγαπητοί αδελφοί, Άγιοι, αφοσιωμένοι σε Αυτόν, αρπαγμένοι, θα λέγαμε κατά κάποιο τρόπο, κατά το Πνεύμα, από το δικό Του Άγιο Πνεύμα. Ο ουράνιος Πατέρας θέλει την καρδία μας, Ιέ μου δώσμη στην καρδία. Θέλει την πλήρη παράδοση και αφοσίωσή μας σε Αυτόν. Με άλλες λέξεις, ο ουράνιος πατέρας δεν θέλει τυπολάτρες, αλλά συνειδητούς λάτρες. Δεν θέλει να λειτουργούμε σαν μηχανές, παραδείγματος χάρη σαν γραμμόφωνα και μαγνητόφωνα, αλλά σαν λογικά και συνειδητά όντα. Και κάτι ακόμα, άξιο παρατηρήσεως, λέει ο μακαριστός Νικόλαος Σωτηρόπουλος, ότι όπως στο στίχο 21, έτσι και στον παρόντα στίχο 23, ο Ιησούς, αντί της λέξεως Θεός, χρησιμοποιεί τη λέξη Πατήρ, μία φορά στο στίχο 21 και δύο φορές στο στίχο 23 που εξετάζουμε τώρα. Στην Καινή Διαθήκη ο Θεός δεν είναι ο φοβερός Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά ο στοργικός Πατέρας. Ο Θεός έστειλε στον κόσμο τον Υιό Του ίνα την υιοθεσία απολάβομεν, για να απολαύσουμε την υιοθεσία, να γίνουμε Υιοί Θεού κατά χάρη. Λόγω της παραβάσεως απολέσαμε την υιοθεσία, αλλά με την έλευση του Χριστού στον κόσμο ανακτήσαμε την υιοθεσία. Γίναμε πάλι Υιοί του Θεού, παιδιά του Θεού, και ο Θεός είναι στοργικός Πατέρας μας. Λατρεύουμε τον ύψιστο όχι με το δουλικό αίσθημα του φόβου και του τρόμου, αλλά με το υιικό αίσθημα του σεβασμού και της αγάπης. Είδε πάντοτε να έχουμε αυτό το αίσθημα, αυτό το βίωμα
του σεβασμού και της αγάπης προς τον Θεό, να έχουμε ενεργό το Άγιο Πνεύμα, να καθαρίζουμε το πνεύμα μας με το Πνεύμα το Άγιο, με τη Θεία Χάρη, και να αφινόμαστε στη στοργική του φροντίδα, και έτσι να λατρεύουμε εν πνεύματι και αληθεία, να λατρεύουμε με την πνευματική λατρεία στην οποία ευαρεστείται ο Θεός, και κατεξοχήν να λατρεύουμε τον Θεό με τη Θεία Λειτουργία, όπως λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, μέσα στο ναό, στη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας, επιτυγχάνεται η συνεχή διάθεση για προσευχή και ο σύνδεσμος της ενότητας. Δίνει μεγάλη δύναμη στην προσευχή. Υποτίθεται ότι μέσα στη Θεία Λειτουργία είμαστε όλοι ένα, μια ψυχή και μια καρδιά, ενωμένη το πνεύματι και ενισχυόμενη από το Πνεύμα του Άγιου. Και όταν έτσι ζούμε, τότε ευαρεστούμε εις τον Θεό. Όταν όλοι οι εκκλησιαζόμενοι, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, προσέχουν και προσιλώνονται σε αυτά που λαμβάνουν χώρα μέσα στο ναό, συμπίπτει όλοι να δοξολογούν ή όλοι να ευχαριστούν τον Κύριο, με αποτέλεσμα να ανεβαίνει αυτή η ομαδική προσευχή σαν από ένα στόμα στον θρόνο του Θεού και καρποφορεί. Η μεγάλη ωφέλεια της προσευχής τη γνωρίζει ο παγκάκιστος διάβολος και προσπαθεί να την ματαιώσει. Προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα να μας εμποδίσει να μην εκκλησιαστούμε, για να μην συμμετάσχουμε στην ομαδική προσευχή. Ακόμα και μέσα στο ναό προσπαθεί να αποσπάσει ή να θολώσει το νου μας. Εμείς που τα γνωρίζουμε αυτά, θα πρέπει να του εναντιωθούμε, διώχοντας μακριά κάθε προσβολή, κάθε σκέψη που θα μας παρασύρει στο να διακόψουμε την προσοχή μας στις προσευχές. Για το καλό μας δεν πρέπει να απουσιάζουμε από τη λειτουργία με κανένα λόγο, για να μην χάνουμε το ψυχικό όφελος που θα αποκομίσουμε προπάντων από την κυριακάτικη λειτουργία. Ας ευχαριστούμε τον Κύριο που μας αποκάλυψε αυτές τις ύψιες αλήθειες στον διάλογό Του με την Αγία Μετέπειτα Φωτεινή, και ας προσπαθούμε να ανταποκριθούμε, λατρεύοντες ανά πάσα στιγμή Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία. Το δε Θεέ μου δόξα πάντοτε, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.